Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για την παρουσία σας σήμερα, γιατί δεν μας ξεχάσατε μετά από 4 χρόνια. Η βραδιά ανήκει στους βραβευθέντες. Θέλω να συγχαρώ τις εταιρείες που βραβεύονται σήμερα για το όρομα τους, το πάθος τους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οργανισμών τους που έχουν συμβάλει στην επιτυχημένη πορεία τους μέσα σε αυτά τα χρόνια των μεγάλων κρίσεων. Μας επιβεβαιώνουν πως με όραμα, στρατηγική, θετικές αξίες και επιμονή όλα είναι εφικτά. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται σε μια χρονική στιγμή που η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, όπως θα πει αργότερα και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κώστας Χατζηδάκης. Και σίγουρα η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά μεγάλες αλλεπάλληλες και παγκόσμιες κρίσεις. Αναπτύσσεται γιατί καταφέραμε να λάβουμε μέτρα και να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις που μείωσαν το ρίσκο. Και επιχειρώ σημαίνει αναλαμβάνω ρίσκο. Οπότε αν μειώνεις το ρίσκο, τότε γίνεται πιο εύκολο για τον επενδυτή και για τον επιχειρηματία να επιχειρήσει. Και έτσι σήμερα έχουμε κάνει μια σειρά από πράγματα που φαίνεται ότι έχουν φέρει αποτέλεσμα. Να είμαστε πάλι εδώ. Μετά από 4 χρόνια, εγώ ήμουνα, κύριε Ευρυπίδη, και την τελευταία φορά θυμάμαι την εκδήλωση αυτή. Κάποτε ήταν δύσκολο στην Ελλάδα να μιλήσεις για επιχειρηματικότητα. Τα τελευταία χρόνια η επιχειρηματικότητα έχει απενοχοποιηθεί και η δική μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τη στηρίζει και τη στηρίζει αποφασιστικά. Η οικονομική μας πολιτική τα τελευταία 4-4,5 χρόνια έχει δομηθεί πάνω σε πολύ συγκεκριμένους άξονες. Δημοσιονομική σταθερότητα, γιατί είναι το θεμέλιο για να πετύχεις οτιδήποτε άλλο. Στήριξη της επιχειρηματικότητας για να έχεις νέες δουλειές, και έχουμε πια πολλές νέες δουλειές, και ανάπτυξη. Και φυσικά το αντίστοιχο κοινωνικό μέρισμα που είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Αυτά τα 4 χρόνια από κοινού, επιχειρηματικότητα και πολιτεία, τα καταφέραμε τουλάχιστον ικανοποιητικά. 4 χρόνια ανήκω να ανατρέξει ομιλίες μου, ποτέ δεν είχα πει κάποια λέξη πιο ενθουσιώδη από τη λέξη ικανοποιητικά. Και νομίζω ότι σε αυτήν την τετραετία πετύχαμε κάτι που εγώ έχω λίγο διαφορετική άποψη. Μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας και σωστή μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε ακόμα δουλειά για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Πετύχαμε ικανοποιητικούς, σταθερούς, βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης που εδράζονται στην κατανάλωση, λογικό είναι, το πιο σημαντικό συστατικό, αλλά πρωτίστως, αν δείτε τον εξαιρετικό προϋπολογισμό που κατέθεσε ο Κωστής, στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Σε αυτό το καλό σύστημα, για να πηγαίνουν τα πράγματα ακόμα καλύτερα, πρέπει να δουλεύει ο ανταγωνισμός ορθά και οι επιχειρήσεις να δουλεύουν με τον σωστό τρόπο. Ένα από τα εργαλεία για να επιτευχθεί αυτό, είναι πολλά τα εργαλεία, έτσι, να κρατούν μόνο τα βραβεία, αλλά ένα από τα εργαλεία είναι βραβεία όπως αυτά, που τα βραβεία Κούρος έχουν νομίζω μια ξεχωριστή θέση, έχουν κερδίσει συν το χρόνο πραγματικό κύρος, και θέλω να συγχαρώ όλους τους νικητές της σημερινής βραδιάς. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία η οποία επί 25 χρόνια βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο επιχειρηματία, τον άνθρωπο καταναλωτή, τον πολίτη, τον άνθρωπο. Θα ήθελα να κάνουμε όλοι μια παρότρινση, να δούμε περισσότερες γυναίκες. Γυναίκες στο επιχειρήν, γυναίκες να εμπνέουν, γυναίκες να καινοτομούν. Άρα λοιπόν, ναι στους κούρους, αλλά ναι και στις κόρες. Να ευχηθώ λοιπόν και στα επόμενα, κύριε Πρόεδρε, βραβεία, να έχουμε ακόμα περισσότερες γυναίκες στο επιχειρήν. Ευχαριστώ πολύ. Για το 2023, το βραβείο Ανάπτυξη Καινοτομίας απονέμεται στην κυρία Άννα Καμαρίδη, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Καμαρίδης Globewire Group. Επενδύσεις, καινοτομία και εξωστρέφεια αποτελούν μονόδρομο στη νέα βιομηχάνηση της χώρας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη μιας ισχυρής παραγωγικής βάσης, η οποία θα εστιάζει σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με αυξημένη διεθνώς ζήτηση,
μέσω της οποίας θα υποστηρίζετε και θα προωθείτε η αναγκαία πλέον εξωστρέφεια. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το αντικείμενο αυτής της εταιρείας, δεν το συζητώ. Ας χειροκροτήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κορονάκη, τον οποίο και καλούμε στο Βήμα για τη βράβευση. Κάνουμε παγκόσμια εξαγωγές σε όλο τον κόσμο, σε 24 σημεία τουλάχιστον και πολλά άλλα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι όλα μας τα προϊόντα τα παράγουμε στην Ελλάδα. Ήτανε αρχή της οικογενείας, δεν θέλαμε ποτέ να παράγουμε τα προϊόντα μας στο εξωτερικό. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου, οι οποίοι και ξεκινήσαν την εταιρεία αυτή, είχαν πάντα την αρχή ότι εδώ ξεκινάμε, εδώ είναι η βάση μας και εδώ θα συνεχίσουμε για όσο μπορούμε. Για το σημαντικό, το σημαντικό, σημαντικότατο κοινωνικό έργο του βραβεύεται σήμερα το Ίδρυμα Ποδοσάκη. Μόνο το 2022 πάνω από 400.000 συμπολίτες μας ωφελήθηκαν από τις δωρεές και τα προγράμματα του Ιδρύματος και ο συνδετικός κρίκος των διαφορετικών προγραμμάτων μας είναι το όραμα του Ιδρύματος για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Ένα όραμα που όπως αντιλαμβανόμαστε δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί σε μια περίοδο με τεράστιες κοινωνικές ανάγκες.